Αν σου λέγανε ότι είχες τη δυνατότητα να λύσεις ένα θέμα άμεσα, ποιο θα ήταν αυτό που θα λύνεις πρώτα? Την ανεργία. Είναι προσβολή το ποσοστό ανεργίας αυτή τη στιγμή, ειδικά των νέων, σε αυτή τη χώρα, και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, σχεδόν σε όλο τον Νότο, είναι μια προσβολή. Προσβολή στο πολιτικό σύστημα και προσβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό δεν διαφωνείς κανείς. Απλώς οι ιδέες που προτείνατε δεν ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν προτείνει οι άλλοι. Ναι. Ή δεν ξέρω αν ήταν και υλοποιήσιμε στο να λες ότι για 2 χρόνια θα παίρνουν οι άνεργοι. Γιατί δεν υλοποιήσιμε? Από πού θα βρεθούν τα λεφτά? Πού βρέθηκαν τα λεφτά για να βελτιωθούν κάποιοι μισθοί? Γιατί το πλεόνασμα πήγε σε αυτούς και δεν πήγε στους άνεργους? Εννοείς αντί να το δώσουν στους ένστολους, ας πούμε, και σε αυτούς τους ιδιωτικούς ανέργους? Υπάρχουν πάρα πολλοί που υποφέρουν σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που διαμαρτύρονται. Σημασία έχει ο πολιτικός να μην ακούει αυτούς που φωνάζουν πιο κοντά στο αυτί του. Πιστεύω λοιπόν ότι η κυβέρνηση έπρεπε να χρησιμοποιήσει το όποιο πλεόνασμα σε αυτούς που είναι άνεργοι και σε αυτούς που έχουν ένα πολύ μικρό εισόδημα. Ωραία. Κάνα πέρα από το να δοθούν τα χρήματα του πλεονάσματος για την ανεργία, τι προτείνει το ποτάμι για να λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ανεργίας στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Από τις δουλειές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Από τον ιδιωτικό τομέα δηλαδή. Βέβαια. Δεν πιστεύουμε στις προσλήψεις στο δημόσιο. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να φορτώσουμε τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα θέλετε κι εσείς επενδύσεις και ανάπτυξη. Θέλουμε επενδύσεις, θέλουμε ανάπτυξη και θέλουμε άμεσα μέτρα για την ανακούφιση, όπως σου είπα, των ανέργων. Έτσι. Ωραία. Επενδύσεις και ανάπτυξη διαιτές, όμως. Θέλει και ο Στουρνάρας που το λέει και σήμερα σε άρθρο του. Ναι. Λέει αυτό θέλω και αυτό στοχεύω. Προφανώς. Και το θέλει. Μα το θέλει. Θάλασσα, ήλιος, το ίδιο λέει και ο Στουρνάρας. Ναι. Τα ίδια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, είναι ακριβώς έτσι και λέει και άλλα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή ο καθένας προτείνει το ίδιο. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Η κυβέρνηση είχε αδυναμία να δημιουργήσει μια πολιτική σταθερότητα. Ενώ εσύ και το ποτάμι λοιπόν, τι θα έκανε για την πολιτική σταθερότητα, ναι, που συμφωνούν όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό? Στο είπα τι θα έκανε, που είναι πολύ ξεκάθαρο. Ότι δεν θα εμφανιζόταν σαν μεσσίας, αλλά θα έβαζε τη δημιουργική κοινωνία μπροστά και θα καλούσε τους άλλους να δημιουργήσουμε το σταθερό πλαίσιο. Αυτή η χώρα, για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, για να αποφασίσουν κάποιοι να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένοι, τους χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά. Χρειαζόμαστε λεφτά και από τους ξένους να έρθουν εδώ να επενδύσουν. Χρειάζεται ένα πράγμα στην αρχή. Πολιτική σταθερότητα. Για το χρέος και το μνημόνιο? Το χρέος είναι δυσβάστακτο για τους Έλληνες. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να υπηρετηθεί. Ό,τι ανάπτυξη και να έχει η χώρα, αυτό το χρέος δεν μπορεί να υπηρετηθεί. Και θα πρέπει, όταν η Ελλάδα αποκτήσει το σωστό βηματισμό της και πείσει την ευρωπαϊκή κοινωνία ότι το παρελθόν είναι πίσω της. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πιστεί η ευρωπαϊκή κοινωνία γι' αυτό, πρέπει να ζητήσει τη διαπραγμάτευση του χρέους. Πρέπει να λύσει το πρόβλημα του χρέους. Δεν μπορούν οι Έλληνες μόνοι τους. Ναι, αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Οι Έλληνες κάνανε τα λάθη τους, αλλά και οι δανειστές έχουν κάνει τα λάθη τους και θα πρέπει να τα αναγνωρίσουν τα λάθη τους. Με τις συντεχνίες θα μπορέσει να τα βάλει το ποτάμι ή με το κομματικό συνδικαλισμό? Ναι, τα βάζει ήδη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή υποφέρει από τον μικρό και μεγάλο παρασιτισμό. Έτσι. Και τι έχουμε, να το πούμε ξεκάθαρα, τι έχουμε? Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία τα βάζει με τον μικρό παρασιτισμό, τις συντεχνίες όπως λέμε, έτσι, τα βάζει και δεν αγγίζει καθόλου τον μεγάλο παρασιτισμό, αυτό που λέμε μεγάλα συμφέροντα. Και έχουμε και το αντίστροφο, έχουμε κάποιους ανθρώπους που θέλουν να θεωρούνται αριστεροί που τα βάζουν με τον μεγάλο παρασιτισμό και σου λέει οι κακοί που πρέπει να τους απομονώσουμε, χωρίς να μας λέει ποιοι θα πάρουν τη θέση τους, θα πάρουν κάποια άλλη τη θέση τους δηλαδή, αλλά δεν τα βάζει με τον μικρό παρασιτισμό, δεν τα βάζει με τις συντεχνίες. Λέει ότι όλα είναι καλά και λέει θα πατήσω ένα κουμπί και θα επιστρέψει το δημόσιο προ-κρίσης. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν θα πατήσω κανένα κουμπί και δεν θέλω να επιστρέψει το δημόσιο στην προ-κρίσης. Πρέπει να συγκρουστούμε και με τις συντεχνίες, με αυτούς που θεωρούσαν δικαίωμά τους να παίρνουν σύνταξη 5 και 7 χιλιάρικα στα 50 τους χρόνια. Υπήρξαν αυτά στην Ελλάδα και δεν πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά απ' την άλλη και η σύγκρουσή μου με αυτούς που θεωρούν ότι είναι ιδιοκτησία τους οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις, ότι μπορούν να τις καθορίζουν. Είμαστε σε μια χώρα που νομίζω μόνο 67 άνθρωποι πληρώνουν πάνω από 150.000 φόρο το χρόνο. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Υπάρχει χρήμα στην οικονομία, στην παραοικονομία για να είμαι ακριβής, που πρέπει να το πάρει το δημόσιο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι μερικά προβλήματα, και αυτό της φοροδιαφυγής είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη στόχευση.
Έτσι. Να πληρώσουν και αυτοί που δεν πληρώνουν. Έχουμε, οπότε λοιπόν, είσαστε υποδιαμόρφωση. Διαμορφώνουμε κάποιες τελικές προτάσεις και θα τις δώσουμε στη δημοσιότητα. Θα πάτε σε εθνικές εκλογές. Εννοείται, θα πάμε σε εθνικές εκλογές. Μα θέλουμε να κυβερνήσουμε εμείς. Έβλεπες τον εαυτό σου και να γινόταν και πρωθυπουργός της χώρας? Όχι. Είμαι πολύ σαφής. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι η χώρα δεν μπορεί να κυβερνιέται από ένα 25 αριστερό ή 25 δεξιό ή 25 κεντρό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμμαχία, όπως έχω πει, του 51%. Αυτό πώς θα γίνει? Γιατί συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Ναι, γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί είναι συμβεί τώρα, δηλαδή. Να σου πω γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα το κομματικό σύστημα πρέπει να θρέψει τους λοχαγούς. Δηλαδή, ένα κόμμα λέει: θα ανέβω στην εξουσία και εσένα θα σου δώσω την ΕΡΤ, εσένα θα σου δώσω αυτό, εσένα θα σου δώσω το άλλο. Εσύ θα πάρεις τον ΟΓΑ. Εσύ θα πάρετε διάφορους οργανισμούς. Εμείς λέμε κάτι πιο απλό. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανθρώπους πίσω μας, πλάι μας, που να θέλουν να ασκήσουν αυτή την εξουσία προς όφελος ενός κόμματος, ενός μηχανισμού. Άρα μου λες ότι εσείς θα συνεργαζόσετε με κάποια άλλα κόμματα για να πετύχετε αυτή την εθνική συνένωση του 51%. Βέβαια, μα δεν πιστεύω ότι όσο καλά να πάει και το ποτάμι, δεν θα πάρουμε 51%. Ναι, υποχρεωτικά θα συνεργαστούμε με κάποιους. Με ποιους? Αυτό πρώτον θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι έτσι σημαίνει αυτό? Ποιο θα είναι πρώτο? Θα αποφασίσει ένα σχετισμό. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε χαμηλά, έτσι, είναι μια επιλογή του κόσμου. Αν είμαστε ψηλά, αν είμαστε τρίτη, αν είμαστε δεύτερη, αν κατρακυλήσουμε τέταρτη, αυτό είναι μια επιλογή του κόσμου. Ναι. Άρα το πρώτο είναι τι αποφασίζει ο κόσμος για μας, τι αποφασίζει για τους άλλους. Η λύση σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να έρθει μέσα από συνεργασίες. Άρα η συνεργασία που θα μπορούσε να κάνει το ποτάμι σε ένα ενδεχόμενο εθνικών εκλογών, σε περίπτωση που είχατε μπει στη Βουλή και είχατε ένα μεγάλο ποσοστό, θα ήταν και με τη δεξιά και με το Πασόκ και με την όποιο Πασόκ και με την Ελιά και με την αριστερά. Δηλαδή με όλους συνεργαζόστε για να πετύχετε αυτή την εθνική συνεργασία? Δεν συνεργαζόμαστε με όλους, αλλά δεν αποκλείουμε κανέναν σε αυτή τη συζήτηση. Μόνο τη Χρυσή Αυγή. Αποκλείουμε αυτούς που δεν σέβονται το δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτοί φεύγουν εκτός, έτσι. Αλλά όλοι οι άλλοι που σέβονται το δημοκρατικό πολίτευμα και που οι αρχές μας είναι κοινές, δηλαδή δεν συνεργαζόμαστε με κάποιους που είναι αντιευρωπαϊστές. Έτσι. Δεν συνεργαζόμαστε με κάποιους που θέλουν να δημιουργήσουν στη χώρα εφιοπολεμικές καταστάσεις. Συνεργαζόμαστε με αυτούς που έχουν μια δημιουργική πρόταση για τη χώρα. Και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, και πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε κεφάλι στα κόμματα αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Το συνεργάστηκε τώρα το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ πριν αποχωρήσει για να γίνει αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός. Σε έβρισκε σύμφωνο? Πολύ υποθετικό. Τι εννοείς? Αυτό δεν είναι υποθετικό, γιατί αυτό συνέβη. Είναι πολύ υποθετικό. Είναι πολύ υποθετικό με την έννοια ότι. Δηλαδή, κάποιες δυνάμεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνεργαστήκανε. Ναι. Για το κοινό καλό, είπανε και αυτοί. Υπάρχει μια ψευδή συνεργασία σε αυτό. Μία? Ψευδής. Να σου πω τι είναι το ψευδές. Ότι τα κόμματα που συνεργάστηκαν μέχρι στο παραπέντε των εκλογών έλεγαν ο άλλος είναι ο διάβολος. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι υποκριτικό. Έτσι. Καταδεικνύανε τον άλλον ως το χειρότερο και μετά κάνανε συμφωνίες. Γι' αυτό δεν έγινε πιστευτό από τον κόσμο. Εγώ λοιπόν λέω κάτι πολύ πιο απλό. Λέω ότι προεκλογικά, πριν από τις εκλογές, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς με τον κόσμο. Ανοιχτοί και ειλικρινείς με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Εγώ δεν έχω ονοματίσει ακόμα κανέναν ως εχθρό μου και δεν θα το κάνω. Ας με θεωρούν οι άλλοι εχθρό τους. Εγώ δεν είμαι εχθρός του πολιτικού συστήματος. Είμαι αντίπαλος του πολιτικού συστήματος. Εννοώ ότι με κάποιους από αυτούς μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χώρας. Και αυτό πρέπει να σκέφτεται ένας πολιτικός. Δεν πρέπει να σκέφτεται πώς θα ικανοποιήσει την παρέα του και το κόμμα του. Εξοργίζομαι από την κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κομμάτων. Εξοργίζομαι με τον τρόπο που η κυβέρνηση τα θεωρεί όλα κατεπήγοντα. Όλα κατεπήγοντα. Το πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε 2 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία. 2 λεπτά, 250 σελίδες και όλοι το είχαν διαβάσει και όλοι είπαν ναι. Και ενώ τους κυβερνητικούς. Και ταυτοχρόνως όλοι οι άλλοι, κάθε νομοσχέδιο, κάθε κυβερνητική πράξη, τη θεωρούν αιτία πολέμου και προβολή του αιτήματος πάμε για εκλογές τώρα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε για εκλογές κάθε που η κυβέρνηση καταθέτει ένα νομοσχέδιο. Πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε, να δούμε τα σημεία που μας ενώνουν, να διαχωρίσουμε λίγο την άποψη. Να διαχωριστούμε λίγο από την άποψη την παλιά ότι ό,τι λέει το απέναντι στρατόπεδο είναι εις βάρος μας. Λοιπόν,